Επιμένει η ΕΔΕΚ για κλιμακωτές περικοπές στον 13ο μισθό στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με στόχο την ανακούφιση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, και ξεκαθαρίζει πως οι βουλευτές δεν εξαιρούνται από την εν λόγω πρόταση. Θα υπάρξει μια ελάχιστη, ανεπαίσθητη επίδραση πάνω στους μεσαίους και υψηλούς μισθούς και υψηλές συντάξεις για να συλλεγεί ένα ποσό το οποίο ακριβώς μέσω της κυβέρνησης με διασφαλισμένες διαδικασίες θα διανεμηθεί στους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας. Με την πρόταση της ΕΔΕΚ διαφωνεί το ΑΚΕΛ που υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους ζητήματα δεν λύνονται με φιλανθρωπία, αλλά με ολοκληρωμένη κρατική πολιτική. Σε όλη αυτή τη διαδικασία της οικονομικής κρίσης, ο εύκολος τρόπος είναι η προσφυγή στους εργαζόμενους για να αποκομίζουμε λεφτά τα οποία να χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε τάχα τις κοινωνικές ομάδες. Ο Άντρος Κυπριανού είπε ότι πρώτα και κύρια πρέπει να συνεισφέρει το κράτος. Έπειτα οι διάφορες επιχειρήσεις που δηλώνουν κέρδη και κατ' επέκταση να γίνει συζήτηση για κλιμακωτή εισφορά των εργαζομένων. Οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ δεν έμειναν αναπάντητες από την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης επιβάλλεται η ορθή στόχευση της παροχής οικονομικής στήριξης προς τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, κάτι που δυστυχώς δεν υπήρχε στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, ζήσαμε φαινόμενα κωμικοτραγικά με το να επιδοτούνται άτομα με πολύ υψηλά εισοδήματα. Στο επίκεντρο της νέας διελκυστίνδας Προεδρικού ΑΚΕΛ βρέθηκαν εκ νέου οι ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών. Ζητήματα που είναι σημαντικά. Ζητήματα τα οποία θα προκαλέσουν μόνιμη και ανεπανόρθωτη ζημιά στην οικονομία του τόπου, δεν πρόκειται να τα δεχτούμε για χάρη της αντίληψης ότι αυτό να απαιτεί η Τρόικα. Ας διαπραγματευτούμε με την Τρόικα, ας υποδείξουμε εναλλακτικές επιλογές και θα τα δεχτούν. Επειδή όμως είναι συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με άλλοθη την Τρόικα προχωρεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέση της κυβέρνησης είναι ότι στη διαδικασία της αποκρατικοποίησης μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι εργαζόμενοι και στο επίπεδο της μετοχικής βάσης, αλλά και μετέπειτα της διαχείρισης του μέλλοντος του κάθε συγκεκριμένου οργανισμού. Ο Γιαννάκης Ομήρου εξέφρασε την εναντίωση της ΕΔΕΚ προς τις ιδιωτικοποιήσεις και επανέλαβε την πρόταση του κόμματος για μετοχοποιήσεις, οι οποίες όμως θα επιτρέπουν στο κράτος να διατηρήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.